Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της κακοποίησης γυναικών στο νησί μας, με ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών να υφίσταται ψυχολογική κακοποίηση. Με σύνθημα «Ας νικήσουμε τη βία», η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης ενώνει τις δυνάμεις της με φορείς, συλλόγους και υπηρεσίες με στόχο τη διοργάνωση μιας σειράς δράσεων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης κοινωνίας στο ευαίσθητο αυτό ζήτημα. Η βία, οπουδήποτε και αν γίνεται, είναι τρομερό πράγμα, πολύ περισσότερο όταν γίνεται στην οικογένεια και πολύ περισσότερο όταν γίνεται μεταξύ συζύγου και συζύγου. Εύχομαι ολοψύχων να ξεπεράσουμε αυτό το μέγα κακό. Την τελευταία πενταετία έχουν διερευνηθεί διάφορες μελέτες σε πληθυσμιακό επίπεδο και έχει βρεθεί ότι ένα ποσοστό 70% περίπου υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση των γυναικών στην Κρήτη. Η σεξουαλική κακοποίηση φαίνεται να αγγίζει το 40% και η σωματική κακοποίηση ξεπερνά το 25%. Και γι' αυτό θα πρέπει λίγο να επενδύσουμε περισσότερο στο να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες. Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για το κοινωνικό αυτό πρόβλημα, σχεδιάζεται μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης από οχήματα φορέων και υπηρεσιών με αναγραφόμενα μηνύματα κατά της βίας και της κακοποίησης. Και με κεντρικό μήνυμα «Ας νικήσουμε τη βία», προβλέπεται η πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, όπως είναι μηχανοκίνητη πορεία οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ομιλίες και συζητήσεις απέναντι σε στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι εκπαιδευτικοί και γονείς, δημιουργία βιντεοτενίας ειδικού σεναρίου με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία της Crete TV. Σε βάθος χρόνου, έχουμε 23 χρόνια περίπου, οπότε έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Τα χιλιάδες είναι πραγματικότητα. Η κακοποίηση δεν είναι η λύση για τη ζωή μας και τις δυσκολίες της ζωής μας. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό που γίνεται, ότι πολλοί φορείς μαζί μπορούν να πούν πράγματα. Συνήθως τα παιδιά είναι παιδιά τα οποία αλλάζει η συμπεριφορά τους. Είναι παιδιά που πάρα πολλές φορές θέλουν να κρυφτούν, ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει στην οικογένειά τους. Είναι πολύ συχνά παιδιά τα οποία θέλουν να προστατέψουν την οικογένεια και ωραιοποιούν την εικόνα. Ωστόσο, είναι παιδιά που από πολλούς δασκάλους και από πολλά σχολεία, που είναι ο πρώτος ηθμός, οι παιδίατροι, βρίσκουμε σημάδια, μόλοπες, κακοποίησης. Η δικιά μας η θέση και η στάση, αν θέλετε, και η βοήθεια είναι στο γεγονός ότι έχουμε άμεση επαφή με τέτοιου είδους περιστατικά, στα οποία αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλη συχνότητα. Το μήνυμα που θα ήθελα να στείλω θα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να φοβούνται. Προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρξουν ομιλίες στα σχολεία, αθλητικές δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα, με ανάδειξη κοινωνικών μηνυμάτων, αλλά και μια μουσική συναυλή αγάπης. Επομένως, ελπίζουμε ότι θα είναι σημαντική η συμβολή μας, τόσο με την συγκέντρωση, τη χρησιμοποίηση των σχολείων όπου θα γίνουν ομιλίες σχετικά με το θέμα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όσο και γιατί το σχολείο παίζει ένα βασικό ρόλο στη διαμόρφωση συμπεριφορών, ήθους και χαρακτήρα των παιδιών μας.